Πρόσφατα παραβρέθηκα σε μια συνάντηση σε κέντρωση του Συλλόγου Γονέων και Γονεών και κλείθηκα να απαντήσω στα ερωτήματα. Νομίζω, ακούγουμε. Όχι, πολύ. Λίγο πιο δυνατά. Όχι πολύ, δεν ακούγεται. Λοιπόν, λίγο πιο δυνατά. Το πώς προέκυψε αυτό το παιδάκι, θα ενημερώσω στο σώμα ότι κανείς, μα κανείς, πιστεύω εδώ μέσα, δεν είναι υπέρ των λιόμενων αίθουσών. Πολύ δε περισσότερο εγώ. Οι λιόμενες αίθουσες όπως τα γνωρίζετε έχουν τοποθετηθεί παλαιότερα και στο Δήμο Πολύχνης, στο Δήμο Νεάπολης, στο Δήμο Ευκαρπίας, πολλές... Είναι και ελαφριά κατασκευή. Δύο βαρέω τύπου. Λοιπόν. Και άλλε δύο ελαφριά. Αυτά λοιπόν εγκρίνονται, υπάρχουν, τα ζητά από τον οργανισμό σου πολιτικό κτηρίο για έκτακτε ανάγκε λειτουργικέ για να καλύψει ανάγκε άμεση. Όταν λοιπόν εγώ πήρα τα στοιχεία από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα οποία τα είχα από το Σεπτέμβριο, όσα η διαγωγή, πόσα παιδιά νύπια αφηκούσαν στην περιοχή της Ευκαρπίας, είχαν ένα αριθμό περίπου στο 212. Κύριε Δελγιάννη, μιλάμε για πριν 5 χρόνια ή μιλάμε για τώρα. Για το Σεπτέμβριο. Ποιο Σεπτέμβριο. Αυτό που μας κάνει. Που ήδη υπήρχαν όμως οι αίτησες παραπάνω. Ήδη έχει γίνει. Λίγο. Αφήστε με να λίγο να τους αφήσω. Είχα λοιπόν 212 παιδιά εγγεγραμμένα και τα στοιχεία τα έχω, αυτά βέβαια εδώ να σας δώσω, ήταν στοιχεία της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν λοιπόν πήγα να κάνω την προταξία, κάλεσα τους διευθυντές του σχολείου να δούμε πώς θα μοιράσουμε τα παιδιά, από ποιες περιοχές κτλ. Ερχόμενος από το σχολείο στο Ιππείο υπηρετώ, λέει προϊσταμένη ότι η Δημήτρη εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Είχαμε 209 παιδιά, φεύγουν όσε τάξει φεύγουν, όσα τμήματα φεύγουν, τόσα και κάνει. Είπα ότι έχουμε 245 παιδιά. Δηλαδή 33-35 παιδιά περίπου επιπλέον από αυτά που γνωρίζαμε. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάρθουν μερικέ αποφάσει άμεσε και γρήγορε. Είπα λοιπόν στου κατοίκου, οι οποίοι εύλογα με ανησυχούν ότι θα σας πω γιατί για το όχι, το προϊστάμενο θα σας αναφέρω. Το προϊστάμενο, τον κύριο Χατζή. Προϊστάμενος ο Χατζής, ναι, ο οποίος παραδείχθηκε. Λοιπόν, μου είπε, αν χρειαστεί να βάλω αίθουσα, να τη βάλω στο μικρότερο σχολείο. Αυτό ήταν λοιπόν το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Εγώ λέω όμως το εξής. Ξέρετε ότι ο νόμος ορίζει ότι το ελάχιστο μαθητικό δυναμικό ανατμήμα ορίζεται πλέον στους 25 μαθητές. Δηλαδή, εγώ έφτασα στους 248, άρα λοιπόν έρχονταν τρεις στρατιωτικοί, γιατροί ή οτιδήποτε άλλο στην περιοχή της Ευκαρπίας και πήγαινα στους 251, αυτομάτως ήθελα 11 αίθουσες για να καλύψω τις ανάγκες των μαθητών. Έτσι λοιπόν, πέρα από το τέταρτο δημοτικό σχολείο, λοιπόν, έπρεπε να βρω άλλη μια αίθουσα. Εξήγησα λοιπόν στους γονείς και τους είπα, το να βάλω λιόμενη αίθουσα στο τρίτο δημοτικό σχολείο ήταν η έσχατη λύση για μένα. Δηλαδή, δεν ήταν το πρώτο, γιατί είχατε την κατεύθυνση της διεύθυνσης. Είμαι λοιπόν όμως, και το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο και το καταθέτω, σε συνάντηση, άπτα θα έχω μια συνάντηση με την διευθύντρια του δεύτερου δημοτικού σχολείου, το οποίο βέβαια είναι ένα μεγάλο σχολείο, γιατί δέχεται τον όγκο των μαθητών από την Ευξηνούπολη. Τα παιδιά εκεί, ξέρετε, τη περιοχή τη Ευκαρπία, έφυγαν στο 5-18 τη Σταυρούπολη στην Πόμονη, αλλά έρχονται στην Ευκαρπία. Και είπαμε, μήπω μπορούμε να δούμε μια αίθουσα και είτε με κλήρωση. Γιατί τα παιδιά είναι τη περιοχή αυτή. Ήταν μια περιοχή με πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση. Και το λάθο, αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε όταν σχεδιάστηκε το σχολείο. Σχεδιάστηκε για εξαπέσιο, ενώ γνωρίζαμε ότι ήταν η περιοχή μέσα στους περιοχώρους ενταγμένη, έπρεπε λοιπόν να προβλεφθεί για ένα από 10 θέσεις σχολείο και να ξέρει να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής. Δεν είμαι όμως άνθρωπος που θέλω να ρίχνει τις ευθύνες και τα βάρη, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι τώρα και είναι υπαρκτό. Και πρέπει να το κλείσει. Λέω
λοιπόν το εξής, αν έχω μια συνάντηση με την διευθύντρια, η οποία διευθύντρια όμως δεν αποφασίζει. Αποφασίζει η διεύθυνση σε συνεργασία με το Δήμο. Αν λοιπόν γνωρίσει η διεύθυνση ότι μια άκουσα θα καλυφθεί μέσα στο δημοτικό σχολείο του το δεύτερο, εγώ θα πάρω τα παιδιά είτε με κλήρωση είτε με κάποιο τρόπο φοροταξία για να είμαστε δίκαιοι, το οποίο δεν μπορεί να γίνει γιατί σας λέω ότι έχω φτάσει έξω από το τρίτο δημοτικό σχολείο που έχει το πρόβλημα. Στην ουσία είμαι έξω ακριβώς από την πόρτα και ο άλλος θα βλέπει το σχολείο και δεν θα μπορεί να πηγαίνει. Αυτό που βιώνουμε στην Άπολη δηλαδή, που τα παιδιά βλέπουν από το γυμνάσιο και δεν μπορούν να πάνε, αυτό θα υποστούμε πλέον εκεί. Και δεν ξέρω ποιο θα είναι το όλο το πρόβλημα. Όμως, θα σας πω το εξής. Τι έχουμε κάνει. Το τέταρτο δημοτικό σχολείο που γνωρίζετε πολύ καλά μαζί με το Λίγο Γεωγραφίας, οι εργασίες που θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβρη, Νοέμβρη το αργότερο. Εξατάξιο μια αυτό κυρία Δημιλιάννη. Είναι ένα δημοκρατημένο σας εξήγησε κύριε Στήφο. Ήδη όμως πρέπει να ετοιμάσετε μελέτη γιατί εξαθέσιο... Αφήστε με να ολοκληρώσω, σας άκουσα με ευλάβεια. Ναι, αλλά να αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας άκουσα με ευλάβεια. Υπάρχει λοιπόν το έκτο δημοτικό σχολείο, το οποίο βέβαια είναι δημοκρατημένο και ως δημοκρατημένο δεν μπορεί να αλλάξει τη μελέτη γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Σύντομα γεγονός ότι είναι σε ένα υπόπεδο το οποίο δεν μπορεί με βάση τα μέτρα του να αναπτυχθεί μεγαλύτερο σχολείο. Άρα λοιπόν υπάρχει λοιπόν το τέταρτο το οποίο θα πάει στο δικό του χώρο. Παράλληλα όμως έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη του πέμπτου δημοτικού 7ου νηπιαγωγείου στην περιοχή μάλιστα. Από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ως διοίκηση ήταν να αλλάξουμε το χαρακτηρισμό ενός οικοπαίδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρωτοβάθμια, διαβλέποντας το κίνδυνο που έχουμε στην πρωτοβάθμια, να κάνουμε τη μελέτη και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ψάχνουμε για την χρηματοδότηση, είτε αυτή θα είναι μέσω του ΕΣΠΑ του καινούριου, είτε θα γίνει μέσω διαπραγμάτευσης αν καταφέρουμε μέσω του οργανισμού σχολικών κτηρίων. Άρα λοιπόν, ένα σχολείο ξεκινάει περίπου τον Οκτώβριο, εξαθέσιο, ναι εξαθέσιο, και ένα το δεκαθέσιο, το οποίο πετύχαμε να γίνει το δεκαθέσιο, γιατί η διεύθυνση ήθελε να γίνει εξαθέσιο. Πετύχαμε να γίνει το δεκαθέσιο, σύν ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή, αν γνωρίζουν οι συνάδελφοι, όπως εκείνονται το Ανοιχτό Θεάτρο της Ευκαρπίας. Άρα λοιπόν, για να καλύψουμε τις ανάγκες, εφόσον γίνουν αυτά, παράλληλα όμως να πω το εξής. Προσφέρθηκε και ένας δημότης, να βοηθήσει στη σύνταξη μελέτης να κάνουμε ένα, ένα συμπληρωματικό κτίριο στο υφιστάμενο κτίριο προσθήκη για να καταλάβετε όμως σε τι κατάσταση ήταν η νομαρχία αγαπητοί συνάδελφοι ούτε δεν γίνει το φάκελο του συγκεκριμένου σχολείου. Για να βρούμε λοιπόν αυτό το φάκελο, βρήκαμε ότι είναι στο κόκκινο που θα προμάξει τέλο πάντων, έχουμε κάνει αίτηση να παραλυφθεί, να το δώσει στον ανθρώπου, να μπορέσει να μα κάνει αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά, σταδικά και να δούμε πού θα γίνουν τα μηχανολογικά, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να έχουμε τη μελέτη και αν το κόστο δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να το πρωτοδοτήσει ω, να το διαπραγματευτούμε με τον όσο. Η δάμα θα πρέπει να περιμένουμε το καινούργιο. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώ ή ευτυχώ, έχουμε μία έκρηξη για την επόμενη σχολική χρονιά σε μαθηματικό δυναμικό. Σίγουρα είναι δυσάρεστο, κανένας δεν το θέλει, όμως ούτε εγώ, το είπα και πριν, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, όμως για να καταλάβουμε οι ανάγκες τρέχουν. Ανάλογη περίπτωση έχουμε στην Νικόπολη, όπου οι κάτοικοι πίεζαν να τοποθετηθούν δύο λιόμενες αίθουσες. Γιατί τα παιδιά έκαναν μάθημα στο υπόγειο, τραγική κατάσταση. Τραγική. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι αυτές οι λιόμενες αίθουσες έρχονται να εξυπηρετήσουν ναι για ένα, δύο, τρία χρόνια. Ήδη είμαστε πέντε και όλα αυτά που είπατε κύριε Δελιγιάννη είναι μία φράση, μόνο μία. Αυτό που είπατε ότι θα γίνει τώρα με τη μελέτη και όλα αυτά έπρεπε να γίνει ευθύς εξ αρχής. Όπως ήδη τώρα πρέπει να ξεκινήσετε την προσθήκη για το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Μόνο έτσι λύνονται τα προβλήματα. Όχι όταν το Μάιο πάτε να λύσετε το πρόβλημα το άμεσο. Εάν τώρα δείτε το πρόβλημα για το μετεπόμενο Σεπτέμβρη, η
υπάρχουν ελπίδες. Είναι δεδομένα ότι φεύγουν δύο ελπίδες και έχουν τρεις πρώτες. Ναι, κύριε Σύμφω. Εντάξει. Είπα λοιπόν και εξήγησα στους γονείς ότι 21 του μηνός τελειώνουν οι εγγραφές, προεγγραφές στα δημοτικά σχολεία. Με βάση λοιπόν το μαθητικό δυναμικό του Σεπτεμβρίου, θα προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να αποφύγουμε τελειώμενη αίθουσα. Όπως εξήγησα ότι έχουμε κάνει τις ενέργειες που αφαιτούνται να έρθουν σε καινούργια σχολεία. Εάν το δεύτερο συγγνώμη, εάν το δεύτερο δεν το δεύτερο. Σας παρακαλώ. Κύριε Δελιγιάννη, δεν τελειώνει, τελειώσαμε με αυτά τα πράγματα.